όμορφη και πολύκαρπη, με θάλασσα τριγύρω. Κατοίκους έχει αμέτρητους και έχει 90 πόλεις. Μιλάνε γλώσσες διάφορες. Των Αχαιών τα γέννη την κατοικούν, και οι Κρητικοί οι γενναίοι και οι Κηδονιάτες. Των Δωριαίων τρεις φυλές, και οι Πελασγοί οι σπουδαίοι. Κι είναι Κνωσσός πολυτρανή, που ο Μήνος του μεγάλου του Δία συνομιλητής βασίλευε 9 χρόνια. Όμηρος. Από την Οδύσσια. Μέσα από τα κλασικά κείμενα του Ομήρου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και τόσων άλλων που μιλάνε για την Κρήτη, ξεκινήσαμε να βρούμε την αιώνια ψυχή της. Σταθήκαμε εκστατικοί στο λόφο και κοιτάζαμε το χθες και το σήμερα. Πού βρισκόταν αυτή η αθάνατη ψυχή? Μήπως την υποβλητική σιωπή της Φεστού, που ήταν η δεύτερη σε μεγαλοπρέπεια πόλη της μινωικής Κρήτης? Μήπως το όμορφο πρόσωπο της Κρητικοπούλας, που για χάρη της τονίζοντες αρχαϊκούς ρυθμούς, τα τραγούδια και οι μαντινάδες. Στην αδάμαστη λεβενδιά των Κρητικών, που τραγουδάν μέμα τη λευτεριά. Μήπως στις μακρινές μινωικές θεότητες. Στον αιωνόβιο Κρητικομάχο, που μετρά τη ζωή στους ηρωικούς αγώνες. Στη οδεκάδελτο επιγραφή της Γόρτινας, που είναι λόγος και νόμος αιώνιος. Στο Κρητικό κρασί και τη ζεστή φιλοξενία. Και η κριτική ψυχή που γυρεύουμε μέσα από βιβλία, τοπία και εποχές, κρύβεται στην περήφανη σβελτοσύνη ενός κριτικού χορού. Όσο η έξαρση του ρυθμού εντείνεται, τόσο ο χρόνος χάνει τη διάστασή του. Τόσο η Κρήτη του χθες και του σήμερα ζει και πάλεται μέσα μας. Και η ψυχή της Κρήτης, σε ποια από όλες τις μορφές της πρέπει να την αναζητήσουμε? Μήπως την Κνωσσό? Ας βρεθούμε ανάμεσα στον κόσμο που ξεκίνησε από τα πιο μακρινά μέρη της γης και ας νιώσουμε τη δύναμη και τη λάμψη της πρωτεύουσας του Μίνωα, όπου άνθησε ο πρώτος πολιτισμός της Ευρώπης. Στο απέραντο ανάκτορο της Κνωσσού, στο πιο αρχαίο κέντρο πολιτισμού, η μινωική Κρήτη προεκτείνει ακόμη και σήμερα τη ζωή της. Η αριστουργηματική ανάγλυφη τοιχογραφία του Ταύρου στη Δυτική Στοά μας θυμίζει τις περίφημες ταυροπαιδιές που γινόνταν στη μινωική Κρήτη. Ήταν ένα από τα πολλά αθλήματα που χαλίβδωναν τις δυνάμεις του κορμιού και της ψυχής. Ο νέος ακροβάτης, την πιο δύσκολη στιγμή της προσπάθειας, πηδά πάνω από την πλάτη του Ταύρου. Αυτό ήταν το αγώνισμα. Ένα ηρωικό άλμα πάνω από τη ράχη του Ταύρου. Ιερή η προσπάθεια. Λειτουργική η σημασία της. Στο αγώνισμα τα ταυροκαθάψια έπαιρναν μέρος και οι γυναίκες. Η δύναμη, η ιερή θέληση, ο αγώνας, η μινωική Κρήτη. Αποχαιρετάμε την Κνωσσό μέσα από τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου και ξεπερνώντας το χρόνο στεκόμαστε στο κέντρο της πολιτείας, γυρεύοντας την ψυχή της Κρήτης στο ρυθμό και στην κίνηση της εποχής μας. Στο Ηράκλειο. Μια άλλη μινωική πολιτεία. 4 χιλιετηρίδες μετά. Το Ηράκλειο, ολοζώντανη σημερινή πολιτεία, απλώνεται σε ένα από τα πιο μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου. Αλλά και εδώ οι εποχές συναντιόνται σε μια αρμονική ισορροπία. Και η Κρήτη. Στο μουσείο του Ηρακλείου ας την αναζητήσουμε ακόμη. Στο φως και τη λάμψη του αρχαίου κρητικού πολιτισμού. Είναι ένα από τα πιο πλούσια και τα πιο αξιόλογα του κόσμου. Μήπως ο διπλός πέλεκης είναι μια άλλη μυστική έκφραση της ψυχής της Κρήτης? Οι μινωικές θεότητες από Φαγιανδιανή δεν μας αποκρίνονται, όπως και τα άλλα αριστουργηματικά εκθέματα του μουσείου. Μας δίνει όμως την απάντηση η κίνηση και η ομορφιά αυτής της τοιχογραφίας. Οι κιανές κυρίες από το ανάκτορο της Κνωσσού
είναι η πνευματική αρμονία του κάλους, η διάρκεια στο χρόνο της κριτικής ομορφιάς, η απόλυτη. Σταθήκαμε για μια τελευταία ματιά σε μια ακόμη από τις αίθουσες του μουσείου. Και έπειτα γυρέψαμε από την Πολύκαρπη κατά τον Όμηρο Κρήτη να μας αποκαλύψει την ψυχή της. Απέραντοι καρποφόροι ελαιώνες απλώνουν την ευλογία τους σ' όλη τη Μεγαλόνησο. Δέντρα αιωνόβια αλλά θαλερά προσφέρουν πάντα πλούσια τον καρπό τους. Χίλια καλωσορίσατε, χίλια και δυο χιλιάδες. Ο κάμπος μας με τις ελιές και με τις πρασινάδες. Χίλια καλωσορίσατε με τις πορτοκαλιές μας, στους κήπους μας με τις χαρές και με τις λεημονιές μας. Χίλια καλωσορίσατε να ειδείτε τους καρπούς μας. Χαράνε για τον τόπο μας, τους φίλους, τους δικούς μας. Όλα τα μπέλια που έχει γη, τα έχει και το νησί μας. Η Σουλτανίνα η Ξανθιά, το όμορφο ροζακί μας. Ο Όμηρος τραγουδά την Κρήτη την Πολύκαρπη. Και ο λαϊκός ποιητής που πλέκει τις μανδυνάδες την τραγουδά κι αυτός, με τον τρόπο του. Στην ήμερη γραφικότητα της Αγίας Γαλήνης, ο μυθικός Δαίδαλος μας περιμένει. Η παράδοση θέλει το εργαστήρι του Δαίδαλου σε αυτή τη σπηλιά που χάνεται στα βάθη του γυμνού λόφου. Ο Δαίδαλος ήταν ο πρώτος που κατέκτησε τους Εθέρες. Μαζί με τον Ίκαρο ταξιδεύουν ακόμη στα πέλαγα. Στη στιγμή που ο ήλιος καίει τα φτερά του Ίκαρου και γκρεμίζεται στην ανοιχτή θάλασσα. Αλλά ο μύθος που είναι για την Κρήτη ζωή και διάρκεια συνεχίζεται και ακολουθούμε τώρα αυτό το μύθο στη Φεστό, η δεύτερη πόλη της Μινωικής Κρήτης που απλώνεται στην έφορη πεδιάδα της Μεσαράς, εξασκεί μέσα μας μια πολύ άμεση, πολύ ισχυρή υποβολή. Μεγαλοπρεπείς κλίμακες μας οδηγούν σε χώρους που τους αναπλάθει η φαντασία μας μέσα από τη γνώση, την ιστορία και το μινωικό θρύλο. Η πλαστική αρμονία των πιθαριών της Φεστού μας οδηγεί στα μοναδικά καμαραϊκά αγγεία. Βρέθηκαν στις ανασκαφές που έγιναν στο ανάκτορο της Φεστού. Περισσότερο από 3.000 χρόνια χωρίζουν τα πιθάρια και τα αγγεία της Φεστού από αυτά που με τον ίδιο απόλυτα τρόπο και την ίδια αισθητική φτιάχνει ο λαϊκός κρητικός αγγειοπλάστης. Επιδέξια τα χέρια του πλάθουν τον πυλό δίνοντάς του μορφή και ψυχή. Με αυτά τα φρύγανα θα τα ψήσει και θα σταθεροποιήσει την πλαστική ομορφιά τους. Τα ίδια πιθάρια θα συναντήσουμε σε έναν άλλο μινωικό χώρο, στο ανάκτορο των Μαλίων που δεν μας αποκάλυψε ακόμη ολόκληρη την ομορφιά του. Ανεβαίνουμε με συγκίνηση την κλίμακα του ανακτόρου και γλιστράμε πάλι μέσα από την αιωνιότητα στο μύθο. Στην καρδιά της δίκτης είναι το δικταίον άντρων. Ακολουθούμε τους άλλους που ανεβαίνουν και ζούμε με ένταση μια νέα συγκίνηση. Στο μαγικό χώρο του σπηλαίου γεννήθηκε ο κρυταγενής Ζεύς. Και εδώ ζει πάντα ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων. Αμέτρητοι, χιλιάδες ανεμόμυλοι αρδεύουν πλούσια το οροπέδιο του Λασιθίου που βρίσκεται στο νήσιο της δίκτης. Ο αγέρας κουνάει τα άσπρα φτερά των άπειρων ανεμόμυλων που μας καλωσορίζουν σε αυτή τη γη της επαγγελίας. Κι είναι ο χαιρετισμός τους υπόσχεση για πλούσια σοδειά. Κι είναι χαρά και τραγούδι. Για να καρπίσει η γη μας, για να καρπίσει η γη μας ψώμη να φάνει φίλοι μας, οι ξένοι και οι γιατροί μας. Αέρα στα φτερά για να καρπίσει η γη μας.
την έφορη γιορτή της γης, στο Λασίθι, βρίσκεται η ψυχή της Κρήτης. Μια ψυχή που κάθε της συνέστημα, κάθε της έξαρση, κάθε χαρά ή λύπη της εκφράζεται με το τραγούδι και το χορό. Αυτή η ζωή που ξεκινάει από πολύ μακριά, από την αιωνιότητα, μήπως είναι η εύγλωτη ευρυθμία και η μέθη ενός χορού. Μήπως είναι ακόμη η αδάμαστη ανδριοσύνη των σφακιών που κι αυτά τα τραγουδά ο λαϊκός ποιητής. Άντρες ταρίζουν τα σφακιά. Αυτά τα περήφανα βουνά ποτέ δεν τα πάτησε εχθρός. Βίγλα της Λευτεριάς και κάστρο της Ανδρείας είναι τα σφακιά. Κι έτσι περήφανοι και αδάμαστοι είναι και οι κατοικοί τους που δέθηκαν με την αδρή μοίρα των βουνών και των βράχων τους. Πιο ήμερο το τοπίο στη χώρα σφακίων που την αγκαλιάζει η θάλασσα. Αλλά και εδώ η ίδια ηρωική παράδοση, η ίδια αδάμαστη ιστορία. Μήπως σε αυτούς τους αδιάκοπους αγώνες για την ελευθερία βρίσκεται η αληθινή ψυχή της Κρήτης. Η λαχτάρα της που έγινε στα κρίσιμα χρόνια κραυγή, ένωση ή θάνατος. Μνήμη ελευθερίας, μνήμη δικαιοσύνης. Στη Γόρτινα, που την τραγουδά ο Όμηρος, υπάρχει ζωντανό ένα μοναδικό μνημείο του 6ου αιώνα π.Χ. η μεγάλη επιγραφή με τους νόμους της αρχαίας πολιτείας. Νόμους ζωντανούς ακόμα για το υψηλό πνεύμα δικαιοσύνης που τους διαπνέει. Μήπως σε αυτό το πνεύμα βρίσκεται η ψυχή της Κρήτης. Η θρησκευτική τέχνη και η λαϊκή τέχνη. Η κάθε έκφραση του λαϊκού δημιουργού ή της υφάντρας είναι μια προέκταση των μινωικών προτύπων και του κρητικού πολιτισμού. Τα εσωτερικά των σπιτιών εκφράζουν εύγλωτα τον υψηλό πολιτισμό και τη γνησιότητα της ρίζας. Και ο τυπικός κρητικός αργαλιός ήφαινε και υφαίνει ακόμα μάλινα και μεταξωτά φαντά που γίνονται χαρά των ματιών και περήφανες φορεσιές. Στην αρχή Ρυθύμνη, μας πληροφορούν οι οδηγοί, κτίστηκε το Ρέθυμνο, το Ρέθεμνος, όπως το λένε με αγάπη οι κατοικοί του. Καθώς περιπλανιόμαστε στην τόσο ιδιότυπη ομορφιά του, ζούμε σε κάθε γωνιά του καινούργιες στιγμές ομορφιάς. Στο σύγχρονο Ρέθυμνο που διασταυρώνονται όπως όλη την Κρήτη η παράδοση με τη σημερινή ζωή, η εξέλιξη έχει προχωρήσει παντού. Το Ρέθυμνο είναι μια πολιτεία που βαδίζει σταθερά στην εποχή μας και που απλώνεται φιλάρεσκα σε μεγάλες ακρογιαλιές από χρυσή άμμο. Ένα σύντομος αποχαιρετισμός στο Ρέθυμνο από ψηλά. Εποχές, πολιτισμοί, πρόοδος. Ο Άγιος Νικόλαος, μια ακόμα εντύπωση. Και φυσικά, οι αμέτρητες ακρογιαλιές της Κρήτης που μας καλούν στη χαρά της θάλασσας, στη χαρά του ήλιου. Τι θα έλεγες αν κολυμπούσαμε λίγο? Μήπως σε αυτή την πολύ σύγχρονη, την πολύ χαρούμενη γεύση που προσφέρει η χαρά της ζωής κοντά σε αυτές τις ακρογιαλιές βρίσκεται η σημερινή ψυχή του νησιού? Ή στο Βάι, στην ομηρική πόλη Ήτανο που είναι από τις πιο όμορφες γωνιές του κόσμου. Ένα εξωτικό δάσος από φοινικόδεντρα που τα πλατιά κλαδιά του σαλεύουν στο φύσημα του αγέρα απλώνεται σε μεγάλη έκταση γύρω από τη χρυσή αμμουδιά. Ένα εξωτικό χρώμα στο αδρό κρητικό τοπίο.
Οι σύγχρονες νηρίδες χαίρονται όσο πιο πολύ μπορούν αυτή τη γιορτή του ήλιου κοντά στη θάλασσα. Και αφήνουμε έπειτα την πολύ ζωντανή εποχή μας για το αδιάκοπο παιχνίδι μας με το χρόνο. Μια ολόκληρη προϊστορική πολιτεία μας περιμένει στα γουρνιά. Οι έρημοι πλακοστρωμένοι δρόμοι και τα ερείπια των προϊστορικών σπιτιών γεμίζουν μέσα μας από ζωή. Από μια ζωή που ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν. Νιώθουμε πολύ ισχυρά αυτή την εντύπωση, καθώς επισκεπτόμαστε μαζί το τόσο αξιόλογο μουσείο της αρχαίας Κηδονίας, των σημερινών Χανιών δηλαδή. Ο πρώτος βασιλιάς της, ο Κίδων, φημιζόταν για τη φιλοξενία του. Την ίδια πρόσχαρη φιλοξενία προσφέρει η σημερινή, τόσο άνετη και όμορφη πολιτεία. Η πολιτεία των λουλουδιών, όπως λένε τα Χανιά. Μια πολύχρωμη πολιτεία στον καθρέφτη της θάλασσας. Τα Χανιά καμαρώνουν για το πανέμορφο λιμάνι τους. Κι ύστερα περιπλανιόμαστε στα γραφικά σοκάκια που μας μεταφέρουν στη δική τους ατμόσφαιρα, στη δική τους ζωή και ομορφιά. Η αρχαία Κηδονία, η μεσαιωνική γραφική πολιτεία και τα Χανιά του σήμερα. Τα πολύ σύγχρονα, τα πολύ ζωντανά, τα πολύ άνετα. Μήπως αλήθεια σε αυτές τις αδιάκοπες και τόσο ισχυρές αντιθέσεις βρίσκεται η ψυχή της Κρήτης? Ο φιλόξενος βασιλιάς Κίδων μας καλεί για να μεζέ κοντά στη θάλασσα και να ποτήρει κόκκινο κρασί μαζί του. Ύστερα μας καλεί σε αυτή τη χαρά των ματιών και της ακοής, στον πιο όμορφο από τους χορούς της Κρήτης. Εδώ ας τα ξεχάσουμε όλα. Την εποχή μας, τις αγωνίες της, τους προβληματισμούς της. Ας αφαιθούμε στο γιορτάσι αυτού του χορού, που είναι η περήφανη χάρη του νησιού, που είναι η αρμονία και το ξέφρενο κέφι του. Και ας παρασυρθούμε από το ρυθμό τους και τη λεβενδιά τους. Την ίδια λεβενδιά εκφράζει σε όλα τα πρόσωπά του το αδρό τοπίο της Κρήτης, το φαράγγι της αμαριάς, η φύση στην πιο επιβλητική, στην πιο ρωμαλαία και περήφανη έκφρασή της. Πού μας οδήγησαν οι δρόμοι μας? Πού οι αναζητήσεις μας? Η Κρήτη έχει ακόμη τόσα να πει. Οι επιστήμονες ερευνούν ακόμα τα ανεξάντλητα σε αρχαιολογικό ενδιαφέρον βάθη της γης της. Και όλο οδηγούνται σε καινούριους δρόμους που απλώνουν το μεγαλείο και τη δόξα της Κρήτης. Που απλώνουν τη ζωή της το χθες για το σήμερα και το αύριο. Έτσι, καθώς την τραγουδά πάντα ο Όμηρος. Μες στο θαμπό το πέλαγος, μια χώρα είναι, η Κρήτη, όμορφη και πολύκαρπη, με θάλασσα τριγύρω. Κατοίκους έχει αμέτρητους και έχει 90 πόλεις. Γνωσός πόλη τρανή, που ο Μήνος,
του μεγάλου του Δία συνομιλητής βασίλευε 9 χρόνια. Η Κρήτη του Ομήρου, του Μίνωα, της γραφικής ζωής. Η Κρήτη που γίνεται ρυθμό στο λυράκι, που βρίσκεται παντού. Σ' ό,τι είναι χθες και σήμερα, σ' ό,τι θα είναι αύριο, σ' ό,τι είναι διάρκεια, αγώνας και ζωή. Στα γενναία μινωικά θλήματα που γίνονται ακόμα, αν μπορεί να τα δει και να τα ζήσει κανείς. Η ψυχή της Κρήτης είναι η αιώνια δίψα, η αιώνια ομορφιά, η αιώνια ανησυχία.